Νομίζω ότι είστε αρκετά ασφαλής χώρα. Εγώ απολαμβάνω τις διακοπές μου. Δεν έχω δει δελτία ειδήσεων, ούτε έχω διαβάσει εφημερίδες προκειμένου να μείνω έξω από όλη αυτή την ιστορία και να μην επηρεαστώ. Δεν φοβάμαι στην Ελλάδα. Μόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης φοβήθηκα πολύ λίγο, γιατί πετούσαμε πάνω από τις εμπόλεμες περιοχές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τον πόλεμο. Νομίζω ότι το μυστικό είναι να νιώθεις καλά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι εδώ για διακοπές και νομίζω ότι τελικά είστε ασφαλής χώρα. Υπήρξε πράγματι ένα πάγωμα των κρατήσεων, μετά μέσω στα γύρω. Ζώνης κατάπαυσης του πυρός στο Κασμί. Οι Ινδικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα από αέρος, ενώ και χερσαία τμήματά της προελάβουν, καταλαμβάνοντας οχυρές θέσεις των ανταρτών. Όπως ισχυρίζεται το νέο Δελχή, στις τάξεις των ανταρτών που εισέβαλαν στον Ινδικό τομέα του Κασμίρ, βρίσκονται Πακιστανοί στρατιώτες και Αφγανοί μισθοφόροι. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ινδία απέρριψε την πρόταση του Πακιστάν για συνάντηση του Υπουργού της των Εξωτερικών, Σαρτάι Αζίζ, με Ινδούς παράγοντες στο Νέο Δελχή στις 7 Ιουνίου, προβάλλοντας τη δικαιολογία πως δεν είναι βολική η συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ δεσμεύτηκε να αντιπροτείνει νέα συνάντηση σε μια πιο πρόσφορη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Κανονικά θα έπρεπε. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πινελόπη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία αν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες αυτή τη στιγμή στο Κουμάνοβο μεταξύ της Ιουγκοσλαβικής Αντιπροσωπείας και της Αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, έχουμε κάποιες δηλώσεις εκπροσώπου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες που αναφέρουν ότι δεν τρέφουμε ελπίδες ότι οι Ιουγκοσλάβοι θα υπογράψουν αργότερα την τεχνικοστρατιωτική συμφωνία. Η πηγή αυτή από τις Βρυξέλλες που δεν έχει κατονομαστεί, ανέφερε ότι η Ιουγκοσλάβη είναι ακόμη και τώρα αντίθετη σε μια ανατολική παρουσία στο Κόσοβο, μια αντίθεση που είναι ικανός λόγος κατάρρευσης των συνομιλιών στη γαλλική βάση του Κουμάνοβο. Τόνισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δεχθεί επανάληψη αύριο των συνομιλιών, εάν τελικά η Ιουγκοσλαβική πλευρά εμείνει στην παραπάνω άρνηση που έχουν πει οι Ιουγκοσλάβοι στρατηγοί. Δηλαδή, Δημήτρη, αν δεν επιστρέψουν σε λίγη ώρα οι Ιουγκοσλάβοι στο Κουμάνοβο στις συνομιλίες αυτές, το ΝΑΤΟ δεν θα δεχθεί επανάληψη για αύριο. Δεν δέχεται επανάληψη για αύριο, γεγονός που καταλαβαίνουμε ότι περιπλέκει την όλη διαδικασία και μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα ακόμη αδιέξοδο, δηλαδή και πάλι από την αρχή. Από εκεί στο σημείο 0 το οποίο ήμασταν. Να πούμε εμείς απλά ότι το σημείο το οποίο έχει υπάρξει ουσιαστικότερη διαφωνία είναι η ύπαρξη της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στα σύνορα Σερβίας και Μαυροβουνίου. Βάθους 25 χιλιόμετρων, την οποία δεν δέχεται σε καμία περίπτωση το Βελιγράδι, καθώς θεωρεί ότι παραβιάζεται η εδαφική της κυριαρχία. Πάντως, στο τηλεγράφημα αυτό δεν αναφέρεται ποιος συγκεκριμένα έχει κάνει τις δηλώσεις αυτές. Όχι, δεν αναφέρεται. Αναφέρεται εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο οποίος δεν έχει προτίμηση να τηρήσει την ανωνυμία του. Πραγματικά είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Να ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει, ότι θα επιστρέψουν στις συνομιλίες οι Ιουγκοσλάβοι. Για οτιδήποτε νεότερο, Δημήτρη, θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Σε τραγωδία κατέληξε αεροπορική επίδειξη στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Ένα βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβει ενώ επιχειρούσε να κάνει έναν επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα οι δύο πιλότοι να βρουν το θάνατο. Σε τραγωδία κατέληξε η αεροπορική επίδειξη στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας για τους εορτασμούς της Διεθνούς ημέρας της αεροπορίας. Ο Βρετανός πιλότος έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους του ενώ πραγματοποιούσε επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα αυτό να συντριβεί στο έδαφος. Ο πιλότος βρήκε τραγικό θάνατο. Το οστικό κύμα από την έκρηξη παρέσυρε μια γυναίκα που παρακολουθούσε την επίδειξη από ταράτσα γειτονικού κτηρίου, με αποτέλεσμα να πέσει από την ταράτσα και να σκοτωθεί. Το δυστύχημα συνέβη στις 12 το μεσημέρι και κατεγράφει από ερασιτεχνική κάμερα.
Δεκάδες πιλότοι από ολόκληρο τον κόσμο που συμμετείχαν στις επιδείξεις δήλωσαν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συντριβή του αεροσκάφους να οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II συνεχίζει την περιοδία του στη γενέτειρά του στην Πολωνία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να τον υποδεχτούν με επιφωνήματα ενθουσιασμού και λατρείας για το πρόσωπό του. Άση που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα έξω από το Κουμάνοβο, πόλη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στα βορειοανατολικά σύνορά της. Νέο πρόσωπο σήμερα στις συνομιλίες του Κουμάνοβο ήταν ο υπαρχηγός του Γιουγκοσλαβικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Μαριάνοβιτς, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τους ομοβάθμους του στρατηγούς Στεφάνοβιτς και Κοβάσεβιτς συζήτησαν επί πολλές ώρες το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού ήταν ο Βρετανός στρατηγός Μάικ Τζάκσον, ενώ παρόντες ήσαν αντιπρόσωποι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Φιλανδίας. Οι διαφωνίες που ανέκυψαν συμποσούνται σε τρία σημεία. Το πρώτο, που ήταν και η κύρια διαφωνία των δύο πλευρών, είχε σαν αιτία την απέτηση του ΝΑΤΟ να δημιουργηθεί γύρω από το οικοσκοπαίδιο μια νεκρή ζώνη εύρους 25 χιλιόμετρων, η οποία θα απέκοπτε πλήρως την ιστορική αυτή σερβική επαρχία από τον κύριο κορμό του Γιουγκοσλαβικού κράτους. Με δεδομένη την ιστορική και ψυχοσυναισθηματική ευαισθησία του σερβικού λαού για το οικοσκοπαίδιο, εύλογο είναι γιατί στο σημείο αυτό οι υπερ 12 ώρες διαπραγματεύσεις υπήρξαν άγονες και αναποτελεσματικές. Το δεύτερο είχε να κάνει με το ρυθμό και το χρόνο αποχώρησης των σερβικών στρατευμάτων. Το Βελιγράδι ζητά 2 εβδομάδες, το ΝΑΤΟ απαιτεί να ολοκληρωθούν όλα σε 7 ημέρες και παράλληλα να μην προωθηθούν τα στρατεύματα αυτά ή μέρος τους στην περιοχή του Μαυροβουνίου. Το τρίτο ήταν ο αριθμός των ενόπλων Σέρβων στρατιωτών και αστυνομικών που θα παραμείνουν στην περιοχή περισσότερο για λόγους γενικότερου συμβολισμού. Το ΝΑΤΟ δεν δέχεται να είναι περισσότεροι από 2.500. Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις είναι περισσότερο πολύπλοκες από όσο προεβλέπεται αρχικά και η βεβαιότητα απουσιάζει από την κάθε πρόβλεψη. By the end of the day, we fully expect to have a signature on the document and we can begin our mission of creating a peaceful environment inside Kosovo. Οι εκπρόσωποι όμως του ΝΑΤΟ ξεκάθαρα επισημαίνουν ότι οι βομβαρδισμοί δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν υπάρξει σαφής και πρόδειλη εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Με επιθέσεις ανταρτών του Τσεκά εναντίον Σέρβων αμάχων συνοδεύονται τις τελευταίες ημέρες συνατοικοί βομβαρδισμοί στο Κόσοβο. Στα αλβανο-γιουγκοσλαβικά σύνορα οι μάχες μένονται καθώς ο απελευθερωτικός στρατός επιχειρεί να παρισφρήσει στο έδαφος του Κωσυφοπεδίου. Αγωνία επικρατεί στο Κόσοβο εν ώψη της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας. Εκείνο που ανησυχεί τον κόσμο είναι το ενδεχόμενο να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο τις πρώτες ημέρες μετά την αποχώρηση των σερβικών δυνάμεων. Η έντονη δράση του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου τις τελευταίες ημέρες ενισχύει το συνέστημα του φόβου. Άγριες μάχες διεξάγονται στα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας με την Αλβανία. Τη γραμμή άμυνα στο Γιούνικ προσπαθούν να σπάσουν από εχθές Αλβανοί μαχητές, έχοντας την υποστήριξη νατοϊκών αεροσκαφών που πλήττουν ακατάπαυστα τις θέσεις των Σέρβων. Το Ιουγκοσλαβικό πυροβολικό σε αντιπερισπασμό έβαλε εναντίον χωριών μέσα στην Αλβανία, κοντά στο Κούκες. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλες 2 τραυματίστηκαν. Ο Ανδρέα Τζέλη, παρατηρητής του ΟΑΣΕ, επιβεβαίωσε το γεγονός, όχι όμως και τον ισχυρισμό των τυράννων ότι η Γιουγκοσλαβία χρησιμοποίησε οβίδες με χημικές ουσίες. Άνδρες του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου τελευταία όλο και πιο συχνά αναλαμβάνουν δράση κοντά στα αστικά κέντρα. Εχθές βράδυ, λεωφορείο της γραμμής Βελιγράδι-Πρίστινα δέχθηκε πυρά Αλβανών, 5 χιλιόμετρα μόνο μακριά από την πρωτεύουσα του Κωσόβου. 8 επιβάτες τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Η χθεσινοβραδινή επίθεση εναντίον επιβατικού λεωφορείου έξω από την Πρίστινα αποτελεί το πρώτο επεισόδιο μία σειρά άλλων που ενδεχομένως ακολουθήσουν στο μεσοδιάστημα της αποχώρησης των σερβικών δυνάμεων και της εισόδου των ατοϊκών. Εκφράζονται φόβοι ότι ο απελευθερωτικός στρατός του Κωσόβου με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να προκαλέσει τη μαζική έξοδο του σερβικού πληθυσμού. Έντονη ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα των Αλβανών εξέφρασε και ο Άντεμ Ντεμάτσι, πρόεδρος του κοινοβουλευτικού κόμματος και μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο πολιτικός αρχηγός του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Ζα το γιακάζεμ τρεμπάς, χύπνοντας επούστεται με γιουνάρουνε σνάκε. Ον η πλανήρα ήταν το έτσι σε 50 λεπτά. Το εόγκρομαν προηγούτη. Για σενάτα, η λιβόλυντα σενάτα. Ναι, ζάτο στο Σαμιάν εκεί, τσόρεκοι, δισεβολύμ σερμπενεγκο Αλμπάνσε. Ο Ντεμάτσι, ο μόνος Αλβανός πολιτικός αρχηγός που είναι στο Κόσοβο από την έναρξη των βομβαρδισμών, μιλώντας στην ελληνική τηλεόραση, θεώρησε απαραίτητη την παρουσία του ΝΑΤΟ. Πιστεύει ωστόσο ότι για να υπάρξει βιώσιμη λύση, θα πρέπει Σέρβοι και Αλβανοί σε απευθείας συνομιλίες να συμφωνήσουν για την τύχη του Κωσόβου. Η Ελλάδα δικαιώθηκε με τη στάση της στο Γιουγκοσλαβικό, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος βρέθηκε μαζί με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση της νεολαίας στη Θεσσαλονίκη.
Τη βεβαιότητά του ότι η ειρήνη στο Κωσυφοπαίδιο είναι πλέον πραγματικότητα εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της νεολαίας ΠΑΣΟΚ σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Είναι μια δικαίωση για τον ελληνικό λαό. Γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στον πόλεμο. Με συντριπτική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι αντιπροσωπευτικά για όλους τους Ευρωπαίους τίμησε αξίες και αρχές. Και έτσι η ειρήνη που έρχεται δικαιώνει και τους βαλκανικούς λαούς που από την πρώτη στιγμή είπανε πολιτική πρέπει να είναι η λύση και όχι στρατιωτική. Στο ίδιο πνεύμα και ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης. Είναι η εφορία καταρχάς για τις εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία. Τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια εδώ απόψε θέλουν να γιορτάσουν το τέλος του πολέμου. Για να γιορτάσουν τη διαφαινόμενη ειρήνευση στα Βαλκάνια, ονομάρχης Θεσσαλονίκης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε μια συμβολική κίνηση ελευθέρωσαν Περιστέρια. Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον η προεκλογική δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που περιόδευσε στην Άξο, μίλησε απόψε σε ανοιχτή συγκέντρωση στη χώρα. Ο κ. Σημίτης τόνισε ότι το κυβερνητικό έργο έχει δώσει νέες δυνατότητες στην Ελλάδα και υπογράμμισε ότι στις 13 Ιουνίου τίθεται ένα κέριο δίλημα. Αν θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα ή θα ανοίξουμε νέο κύκλο περιπετειών. Τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός με ομιλία του στη χώρα της Νάξου. Το Αιγαίο, φίλες και φίλοι, αποτελεί για την κυβέρνησή μας προτεραιότητα της πολιτικής μας. Και γιατί αυτό? Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των νησιών μας, το να γίνουν τα νησιά μας περιοχές ευημερίας, είναι μέσο για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Όσο πιο αναπτυγμένα τα νησιά, όσο περισσότερο μένει ο κόσμος στα νησιά, τόσο περισσότερο δύναμη έχει η Ελλάδα και παρουσία σε όλο το Αιγαίο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό φροντίζουμε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ θέλει μια δυνατή Ελλάδα. Εμείς για τα νησιά του Αιγαίου θέλουμε να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, υποδομές στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες, υποδομές υγείας. Αυτά είναι τα κεντρικά μας σημεία τακτικής προέλευσης. Με τεμποδίων συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος για την επίτευξη οριστικής λύσης στη Ιουγκοσλαβική κρίση. Στη Βόνη συνεδριάζει η ομάδα των 8 και στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, εκτός απρόπτου, συναντώνται σήμερα πάλι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ με Ιουγκοσλάβους στρατιωτικούς, προκειμένου να συνεχίσουν τις συνομιλίες, οι οποίες διεκόπησαν προσωρινά επί του ειρηνευτικού σχεδίου ασφαλώς της διεθνούς κοινότητας. Επιτελείς του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν ξανά εκτός απρόοπτου στο Κουμάνοβο με Ιουγκοσλάβους στρατιωτικούς μετά την προσωρινή διακοπή των κρίσιμων πολύωρων συνομιλιών. Εχμή του δόρατος στις διαβουλεύσεις αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίθεση της Ιουγκοσλαβικής πλευράς με ορισμένα σημεία του κειμένου και η άρνησή της να υπογράψει συμφωνία για την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Κωσυφοπαίδιο προτού υπάρξει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Presented a proposal that would not guarantee the safe return of all the refugees or the full withdrawal of Yugoslav forces, and indeed was inconsistent with the text produced by the President of Finland, Ahti Saari, and Mr. Chairman as the Russian Balkan Special Delegate. Η Ιουγκοσλαβική πλευρά, ωστόσο, δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με βάση συγκεκριμένες εντολές που έχει λάβει, βασική αρχή των οποίων αποτελεί η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. We will continue with our constructive efforts and we are ready to talk further. Βάσει αυτών των εξελίξεων, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και θα ενταθούν μέχρι ότου η Ιουγκοσλαβική πλευρά εφαρμόσει κατά γράμμα τη συμφωνία χωρίς παρεκκλήσεις.
Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο των Μόνιμων Πρεσβευτών του ΝΑΤΟ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση μετά την προσωρινή διακοπή των συνομιλιών. Στην Βόνη συναντώνται οι Υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας των 8 σε μια προσπάθεια να εκπονήσουν κοινό σχέδιο ψηφίσματος που θα κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το σχέδιο θα καθορίζει την ακριβή δομή διοίκησης της ειρηνευτικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στην σερβική επαρχία του Κωσοφοπεδίου. Στο Βελιγράδι, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρόκειται για προσωρινή διακοπή των συνομιλιών, καθώς στόχος είναι να προηγηθεί ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα αποτελέσει την ομπρέλα των εξελίξεων. Τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιουγκοσλαβική Πρωτεύουσα θα μας μεταδώσει τώρα ο Νίκος Μελέτης, που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Νίκο, πράγματι υπάρχει αυτή, αν θέλεις, η πονηρή κίνηση από την πλευρά των Ιουγκοσλάβων? Δεν νομίζω είναι τόσο πονηρή κίνηση με μεγάλη Ιουγκοσλάβων, καθώς όπως αναφέρουν πηγές εδώ στο Βελιγράδι, η Ιουγκοσλαβία συμφώνησε για μια ειρηνευτική δύναμη που το εγκύτα των Ηνωμένων Εθνών και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε μια ανατολική δύναμη κατοχής, όπως την ονομάζουν, και να συζητούν ένα τελεσίγραφο που τους δόθηκε από τον Βρετανό στρατηγό Τζάκσον στο συνομιλίες που έγιναν στα Σκόπια. Όπως αναφέρουμε μάλιστα χαρακτηριστικά, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως η Ιουγκοσλαβία είναι η εξασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας και η εμπλοκή του ΟΗΕ, όπως υπάρχει στη συμφωνία της περασμένης Πέμπτης. Αυτό, όπως έλεγαν, προϋποθέτει ότι θα υπάρξει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας προτού η ξένη δύναμη εισέλθει στο έδαφος του Κωσόβου, και βεβαίως επεσήμαναν την ανάγκη να συμμετέχουν και ρωσικά στρατεύματα στη δύναμη αυτή. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαύλο κύκλο για μια ακόμα φορά εδώ στην Ιουγκοσλαβία, καθώς για να υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα δίνει και την εντολή για την ειρηνευτική δύναμη, θα πρέπει να προηγηθεί διακοπή των βομβαρδισμών όπως ζητάει η Κίνα και η Ρωσία. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρξει η έναρξη της αποχώρησης των σερβικών δυνάμεων από το Κόσοβο, η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Και τα πράγματα μπλέκουν ακόμη περισσότερο, Νίκο. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, η οποία ακούγεται, θα έλεγα, λιγότερο έντονα, περισσότερο χαλαρά από την πρώτη, είναι ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ του στρατιωτικού επιτελείου του Βελιγραδίου με την πολιτική ηγεσία. Ναι, παρακαλώ. Όσοι παρακολουθούν τα γιουγκοσλαβικά πράγματα από το 1991 και μετά, θα μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν ότι δεν, και σε άλλες περιπτώσεις που φτάσαμε σε μια συμφωνία, η οποία ανατράπηκε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εξειδίκευσή της και όλα αυτά, είναι μια συνηθισμένη ιστορία. Και νομίζω ότι εντάσσεται, και αυτό είναι εκτιμήσεις και άλλων παρατηρητών εδώ στο Βελιγράδι, στο γενικότερο παιχνίδι που παίζει ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς με τη Δύση σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι αυτονόμηση του στρατού, κατά τις εκτιμήσεις, η εμπλοκή που έχει παρουσιάσει στα Σκόπια. Απλώς εντάσσεται καθημερινά στο γενικότερο παιχνίδι της Ιουγκοσλαβίας, η οποία μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως αποβλέπει στο ότι με τη συμβολή της Ρωσίας να αλλάξουν κάποια πράγματα στο σχέδιο του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συζητείται στο 2-8. Προσβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, Νίκο. Νίκο Μελέτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ρωσία από την πλευρά της φαίνεται να τάσεται με τη θέση των Ιουγκοσλάβων για το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο ΙΕ, δηλαδή να προηγηθεί η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στις σχετικές δηλώσεις προέβη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Ιβανόφ κατά την άφιξή του στη Βόνη. Το αν έσπασαν οι συνομιλίες μεταξύ των στρατιωτικών αντιπροσωπιών ΝΑΤΟ και Ιουγκοσλαβίας ή απλά διακόπηκαν θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις σημερινές συνομιλίες των 8 στη Βόνη και τη συνάντηση των Ιβανόφ-Ολμπράιτ που θα ακολουθήσει. Το σημείο τριβής είναι, όπως δήλωσε ο Ιβανόφ μόλις αφήχθη στη Βόνη, η προσπάθεια του ΝΑΤΟ να προκαταλάβει όλους και να επιδιώξει να πάρει για τον εαυτό του το δικαίωμα εισόδου στο Κόσοβο και τη δικαιοδοσία της επιβολής ειρήνευσης ακόμα και με τη χρήση βίας. Τέτοια δικαιοδοσία όμως, τόνισε ο Ιβανόφ, έχει μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αυτό θα επιχειρηθεί να διευκρινιστεί στις διαπραγματεύσεις της Βόνης. Η Μόσχα θα επιδιώξει παράλληλα με την προώθηση απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τον μπούσουλα των δυνάμεων που θα μπουν στο Κόσοβο, να υπάρξει και ενιαία διοίκηση υπό τον διεθνή οργανισμό, διευκρινίζοντας και ξεκαθαρίζοντας πως σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται τα ρωσικά ειρηνευτικά στρατεύματα να έχουν συμμετοχή υπό νατοϊκή διοίκηση. Μία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι σημαντική για τη Ρωσία και για το λόγο της πηγής χρηματοδότησης του ρωσικού τμήματος που θα συμμετάσχει.
Πολλά εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες. Ωστόσο, η εμπλοκή που επήλθε και η εμφανής προσπάθεια ηγετικών κύκλων του ΝΑΤΟ να βάλουν στη γωνία τις τελευταίες μέρες τη Ρωσία έχει φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και τη Γερμανία. Ο καγκελάριος Σρέντερ αισθάνεται, λένε οι ρωσικές πηγές από τη Βόνη, άβολα από μια τέτοια εξέλιξη, διότι ήταν εκείνος που επέμενε στον ενεργό ρόλο της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, είναι φανερό πως μετά την κατακραυγή της οποίας έτυχε στη Ρωσία η αποστολή Τσερνομύρδιν, που χαρακτηρίζεται από ατυχής ως προδοτική, φαίνεται πως το τωρινό στάδιο των διαπραγματεύσεων έχει αποφασιστεί να το χειριστεί το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Ιγκορ Ιβανόφ. Σε αυτή τη φάση, λένε καλά πληροφορημένες πηγές μας, η στεναρή στάση απόφαση των Ρώσων στρατιωτικών έφερε κάποια διαφοροποίηση από τη στάση των προηγούμενων ημερών. Στις Βρυξέλλες, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 19 κρατών μελών του ΝΑΤΟ εκτιμούν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την πορεία των συνομιλιών που γίνονται στο Κουμάνοβο. Στο τηλέφωνο έχουμε και πάλι την ανταποκριτριά μας, την Έμι Κροκίδη, για να μας ενημερώσει. Έμι, σε ακούμε και πάλι. Ναι, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Μόνιμων Αντιπροσώπων, αλλά από ό,τι ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση, από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια απόφαση. Εκείνο που ξέρουμε σύμφωνα με πληροφορίες πάντα είναι ότι απλώς έκαναν μία αποτίμηση της κατάστασης, ότι δεν είναι πολύ ευχάριστη και ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Δεν μπορούμε όμως να πούμε περισσότερα, να μένουμε τη μεσημεριανή ενημέρωση και σε λίγο, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε και κάποια περισσότερα στοιχεία. Πάντως από το πρωί εδώ η ατμόσφαιρα που επικρατούσε είναι ότι δεν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, κ. Σέι, δεν έχουν διακοπεί οι συνομιλίες, απλώς ανεστάλησαν. Και βέβαια ποντάρισαν σε ένα βαθμό και στην συνάντηση, που είναι σε χαμηλό επίπεδο βέβαια αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και του Γιουγκοσλαβικού στρατού, που γινόταν και που ίσως να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στο Κουμάνοβο. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία αργότερα. Σε επόμενα δελτία μας, Έμι, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Να πάμε τώρα στο Ελσίνκι και να συνδεθούμε με τη συνάδελφο τη Μιρέλα Καλωστήπη, η οποία θα μας ενημερώσει για τις κινήσεις του Φινλανδού μεσολαβητή, του κυρίου Μάρτι Αχτισάρη. Μιρέλα. Καλώς σας μεσημέρι από το Ελσίνκι. Ευνηδίως ανακοινώθηκε εδώ ότι ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Μάρτι Αχτισάρη, μεταβαίνει στη Βόνη για να συναντηθεί με τον καγκελάριο Σρέντερ εν ώψη της νέας συνόδου του G8, δηλαδή των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών και της Ρωσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος Αχτισάρη, ως επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στο Κόσοβο, θα έπρεπε να βρισκόταν σήμερα στο Πεκίνο για να ενημερώσει την κινέζικη ηγεσία σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Ματέωσε όμως την προγραμματισμένη αυτή επίσκεψη, επειδή όπως ανακοινώθηκε τουλάχιστον, συνεχίζονται οι στρατιωτικές συνομιλίες ΝΑΤΟ-Ιουγκοσλαβίας για την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης για το Κωσυφοπαίδιο. Πάντως, ο Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων του Φινλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πέρτι Τόρστιλα, δήλωσε επιγραμματικά το εξής. Οι Κινέζοι έχουν ανακοινώσει πως η διακοπή των βομβαρδισμών είναι για αυτούς αναγκαίος όρος για την επίτευξη ειρήνης. Και εμείς, είπε ο Φιλανδός εκπρόσωπος, τον θεωρούμε ως αναγκαίο όρο. Όμως, για τη διακοπή των βομβαρδισμών θέτουμε ως όρο την με ενδείξεις απόσυρση των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων. Πρέπει να πούμε παρόλα αυτά ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα για την ανοικοδόμηση της Γιουγκοσλαβίας είναι αρκετά έντονη εδώ. Και η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ελσίνκι, η Ελσίνκι Σάνοματ, ασχολείται με άρθρο που δημοσιεύεται στο Κυριακάτικο Φύλλο, όπου παρατηρείται πως η δυνατότητα συμμετοχής των φινλανδικών εταιριών στα προγράμματα ανοικοδόμησης της χώρας είναι μεγάλες. Αναφέρεται ότι οι φινλανδικές εταιρείες δομικών κατασκευών και ενέργειας συμμετέχουν ήδη στην ανοικοδόμηση της Βοσνίας και ότι οι ίδιες εταιρείες μπορούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και στη Γιουγκοσλαβία. Μιρέλα, αυτά όσον αφορά το γιουγκοσλαβικό, πριν κλείσουμε με μία γραμμή, πώς είναι το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη των ευρωεκλογών? Ναι, αυτό ήθελα, Τάνια, να πω ότι εν ώψη των ευρωεκλογών της 13ης Ιουνίου υπάρχει μία δημοσκόπηση όπου εμφανίζεται πολύ χαμηλό, ιδιαίτερα χαμηλό το ενδιαφέρον των Φιλανδών, ότι μόνο το 37% του εκλογικού σώματος προτίθεται να κάνει χρήση του εκλογικού δικαιώματος. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η Φιλανδία, που θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ερχόμενο εξάμηνο, έχει γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης από 1η-1η-1995 και ήδη ανήκει στις χώρες της πρώτης ταχύτητας για την ΟΝΕ. Μάλιστα. Μιρέλα Καλωστήπη, σε ευχαριστούμε. Καλώς απόγευμα. Αυτά λοιπόν από το Ελσίνκι, επιστροφή στην Αθήνα. Η συγκρότηση της ειρηνευτικής δύναμης που θα εγκατασταθεί στο Κωσυφοπαίδιο και η χρησιμοποίηση του εδάφους της χώρας μας για τη διέλευσή της ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη και με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.
ενώ η στάση του ΝΑΤΟ και της Γιουγκοσλαβίας στις διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση του ειρηνευτικού σχεδίου στο Κωσυφοπαίδιο είναι ιδιαίτερα σκληρή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τη συμμετοχή των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, κυρίων Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιώργου Παπανδρέου. Ζητούμενο καταρχήν η συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών στην ειρηνευτική δύναμη που θα εγκατασταθεί στο Κόσοβο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ. Οι δυνάμεις αυτές θα είναι δυνάμεις μιας ταξιαρχίας και θα περιλαμβάνουν ένα τάγμα μηχανικού και ένα τάγμα υγειονομικού. Αυτά για να έχετε μία εικόνα για το ύψος της δύναμης με την οποία θα είμαστε παρόντες. Ζητούμενο επίσης και η χρησιμοποίηση του εδάφους της χώρας για τη μεταφορά των ατοικών στρατευμάτων που θα συγκροτήσουν την ειρηνευτική δύναμη, κάτι για το οποίο επίγονται το ΝΑΤΟ και η Ουάσιγκτον. Ήδη στο Αιγαίο βρίσκονται 3 αμερικανικά πολεμικά που μεταφέρουν πάνω από 2.000 πεζοναύτες και αναμένουν την άδεια της Ελλάδας για να τους αποβιβάσουν στο λιτόχωρο. Οι δυνάμεις αυτές είχαν προορισμό και έχουν προορισμό να συμβάλλουν στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία επέρχεται. Όσο για τις παρατηρηθήσεις εμπλοκές της τελευταίας στιγμής στις συνομιλίες στο Κουμάνοβο, θέση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πως εντάσσονται στη σκληρή διαπραγματευτική τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι του λιτοχώρου Πιερίας για την πιθανότητα αποβίβασης περίπου 2.300 Αμερικανών πεζοναυτών στο λιμάνι του λιτοχώρου. Στο λιτόχωρο βρίσκεται ο απεσταλμένος Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, ο Χρήστος Γιαννούλης. Χρήστο. Καλό σας μεσημέρι από το λιμάνι του λιτοχώρου, όπου συνεχώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αποβίβασης των 2.300 περίπου Αμερικανών πεζοναυτών εδώ στο λιμάνι του λιτοχώρου. Γιατί το λες αυτό, Απομακρύνεται γιατί υπάρχει χαρακτηριστική ηρεμία, ενώ μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και πριν από λίγο ήταν η απομάκρυση 4 από τα 14 περίπου φορτηγά που επρόκειτο να μεταφέρουν τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Επίσης, περιμένουν από ώρα σε ώρα την ανάκληση και της ενοικίασης οι οδηγοί των 9 λεωφορείων, τα οποία νοικιάστηκαν από το Αμερικανικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο που διαψεύουμε στην αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλίμα που υπάρχει εδώ κάθε άλλο παρά αποβίβαση ανατοϊκών δυνάμεων θυμίζει. Που σημαίνει τι ακριβώς, ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις για να υποστηρίξουν την αποβίβαση, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχουν κάποιες δυνάμεις από το στρατό. Χαρακτηριστική εικόνα είναι ότι από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ πέρα, ελάχιστες αστυνομικές δυνάμεις έκαναν την παρουσία τους και περισσότερο ήρθαν μετά τα ρεπορτάζ και τις συνδέσεις των τηλεοπτικών σταθμών για να δουν ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη που θα επιτηρούσε πιθανή αποβίβαση νατοϊκών δυνάμεων. Μάλιστα. Χρήστο Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε. Το ΝΑΤΟ βομβάρδισε και πάλι στόχους στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο μετά την προσωρινή διακοπή των συνομιλιών με τις Γιουγκοσλαβικές αρχές για την αποχώρηση των σερβικών δυνάμεων από την περιοχή. Από τις χθεσινές επιθέσεις των ατοικών αεροσκαφών σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Λίγη ώρα μετά τη διακοπή των συνομιλιών στο Κωσυφοπαίδιο ακούστηκαν αντιαεροπορικά πυρά στο Βελιγράδι για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες. Δεν ακούστηκαν εκρήξεις και όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Βελιγραδίου Studio B, τα αντιεροπορικά πυρά είχαν στόχο τα μη επανδρομένα αναγνωριστικά αεροσκάφη των ατοικών δυνάμεων, πολλά από τα οποία έχουν καταρριφθεί στη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Γιουγκοσλαβία. Μετά τα μεσάνυχτα, βομβαρδίστηκαν αναμεταδότες της ραδιοτηλεόρασης στο όρος Ρούντνικ, στην κεντρική Σερβία, όπως μεταδίδει το επίσημο γιουγκοσλαβικό πρακτορείο ειδήσεων Ταν Γιούγκ. Πύραυλοι έπληξαν επίσης το προάστιο της πόλης Κουρσουμλή για στην Νότια Σερβία, που έχει δεχθεί κατ' επανάληψη επιθέσεις αφού του άρχισαν οι νατοϊκές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα στην περιοχή. Δεκάδες πύραυλοι έπληξαν αργά χθες το βράδυ το Πρίζρεν και το Πέτ στο δυτικό Κωσυφοπαίδιο. Μεταξύ των στόχων, σύμφωνα με τον Ταν Γιούγκ, ήταν μια βιοτεχνία επεξεργασίας τσαγιού και ένας χώρος αναψυχής. Επιπλέον, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην κοινότητα Ντόνια Ουντρίγκα, βρήκε το θάνατο ένας άνθρωπος και άλλος ένας τραυματίστηκε βαριά. Οι αρχές της επαρχίας εκτιμούν πως τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έριξαν χθες περισσότερους από 100 πυράβλους στην περιοχή σε 35 επιδρομές που πραγματοποίησαν. Οι εισαγγελείς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ερευνούν σε Αθήνα. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием.
они, которые прислали съезду приветственные обращения. Unlike the powerful, persuasive American films, Soviet films just presented lengthy extracts of Stalin's long speeches. And he wasn't a very exciting speaker. He didn't need to be. Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой... Behind Stalin sits the Soviet Politburo, flanked by leaders of other communist nations. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. At the heart of the conflict between the Soviet Union and the United States lay a dispute over the future of their old enemy, Germany. The Soviets wanted to keep the whole of Germany weak. The Americans came to realize that there could be little economic recovery in Europe without a recovery first in Germany. In Britain, the Crown Film Unit made a film to show what life was like in Germany after the devastation of war. What's it like in Germany? Must be terrible. Well, they asked for it. They got it. Yes, but you can't let them starve. I don't know about that. I got a son out there. As far as I can see, it'd be a good thing if some of them did die. Well, a lot of Germany is dead. Our last bombing was directed against their communications, against convoys, trains, road and rail bridges, against goods yards, stations, viaducts. We not only smashed up the towns, but smashed up the links between the towns. And at the finish, life in Germany just ran down like a clock. Place and time meant nothing, because the people, the links between the people were smashed too. They were just left wandering, searching, looking for food, looking for their homes, looking for each other. They are still stunned by what hit them, stunned by the war they started. But in the search for food and the urge to get home, the life force is beginning to stir again. Today, our powers of destruction are terrifying, but the will to live is still stronger. That's why we can't wash our hands of the Germans, because we can't afford to let that new life flow in any direction it wants. Our military government, that is, your husbands and sons, have to prod the Germans into putting their house in order. Why? We have an interest in Germany that is purely selfish. We cannot live next to a disease-ridden neighbor. In the film, we can see the beginnings of the intention to build Germany up again once what the film calls the disease of Nazism has been removed. What about the children? For them, the desolated landscape provides a dream playground. The derelict weapons of war might have been specially designed to have games with. There are Germans who know this can't go on. The teachers must be found and themselves taught to teach the children that there are other things in life beyond Nazism and war. Disputes over the German capital, Berlin, provoked the first major confrontation of the Cold War. After defeat in 1945, Germany was divided into four zones of occupation: British, French, American, and Russian. Berlin was in the Russian zone. It was also divided into four zones of occupation. The Allies had tried to integrate their zones into the West,
The Soviets responded by blocking the road and rail links between the city and the west, which provided fuel and food to the Allies' zones of occupation. This was called the Berlin blockade. Different accounts of the blockade were recorded on film. Without coal, electricity had to be cut. And without food, Berliners in the Allies' zones faced starvation. Stalin hoped that the blockade would force the West to withdraw. But the United States and Britain organized the Berlin airlift. Aircraft flew to Berlin from West Germany around the clock with vital supplies. Here are two contrasting views on the Berlin airlift. A pro-Soviet newsreel shown in Eastern Germany and a British pro-Western newsreel shown in Western Germany. First, the Western view of the airlift, celebrating the achievement of flying in 10,000 tons of supplies in a single day. Festzustellen, unternahm das alliierte Luftbrückenkommando einen 24-stündigen Rekordeinsatz. Auf den Berliner Flugplätzen Tempelhof, Gatow und Tegel herrschte pausenloser Rekordbetrieb. In einer ununterbrochenen Kette von 1344 Flügen wurden 10.000 Tonnen Versorgungsgüter nach Berlin gebracht. Auf dem Rückflug wurden Berliner Exportwaren für die Westzonen mitgeführt. General Klee erklärte, der neue Luftbrückenrekord habe bewiesen, dass Berlin auf dem Luftwege mit wenigen zusätzlichen Flugzeugen ebenso versorgt werden könne wie vor der Blockade. Now the anti-Western, pro-Soviet view. In this version of events, the German people are told to be suspicious of Western motives. After all, the aircraft that were now bringing relief to West Berlin were the same planes that only 4 years before had been bombing the city day and night. Die Musik kennen wir doch. Denk mal nach. Wie war das doch? Damals kamen die Menschenfreunde mit Bomben und Phosphor. Denkst du noch an deine Wohnung? Weißt du noch? Dein Junge in den Trümmern. Wie fing die Geschichte denn an? Erst kamen sie mit ihren Parolen, genau wie heute. That pro-Soviet propaganda film likened the Americans to Nazis. Dann im Gleichschritt Marsch. And in this newsreel, the East Germans are reminded of how much grain the Soviet Union and the other socialist states are supplying to feed them outside of the blockade. Seit Bekanntgabe des Beschlusses der Sowjetregierung, die Ernährung Berlins auf der Grundlage der bestehenden Rationssätze zu übernehmen, treffen in Rostock laufend sowjetische Frachter mit Getreide ein. Moderne Exhaustoren ermöglichen rasches Verladen in bereitstehende Güterzüge, die nach Berlin abgefertigt werden. Stalin finally lifted the blockade of Berlin in May 1949. The world heaved a sigh of relief. The division of Europe was formalized with the creation of the Federal Republic of Germany, which became known as West Germany, and the People's Democratic Republic, East Germany. And then with the creation of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, which was the Western military alliance, and with the Warsaw Pact of pro-Soviet countries. Later in 1949, the Soviets tested their own atom bomb. Now the two rival camps both had access to atomic weapons.
And the world would live in the shadow of nuclear terror for the 40 years of Cold War. Πρίστινα και την πόλη του Πρίζνερ. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών βομβαρδισμών χτυπήθηκαν επίσης αναμεταδότες της σερβικής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα στη Νότια Σερβία. Σύμφωνα με γιουγκοσλαβικά μέσα ενημέρωσης, από τους βομβαρδισμούς έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Καμία περίπτωση. Θα ακολουθήσουμε τους δικούς μας νόμους και τη δική μας ηθική, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βίκτορ Τσερνομίρντινγκ. Οι Σέρβοι προβληματίζονται επίσης με τη δραστηριότητα του Τσεκά, που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την απόσυρση των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων και να διεισδύσει στο Κωσυφοπαίδιο. Και το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι δεν κάνει τίποτα για να καθησυχάσει αυτούς τους φόβους. Είναι το οικείο απειλούν τους Σέρβους με κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών εάν δεν υπογράψουν τη συμφωνία. NATO therefore has no alternative but to continue and indeed intensify the air campaign until such time as the Yugoslav side are prepared to agree to implement the agreement fully and without ambiguity. Όσο οι στρατηγοί δεν τα βρίσκουν, η πορεία για την πολιτική επίλυση της κρίσης είναι έθραυστη. Συναγερμός έχει σημάνει στις πρωτεύουσες της Δύσης και τη Μόσχα, ενώ κλίμα εκνευρισμού επικρατεί στο Πέτερσμπεργκ της Γερμανίας, όπου συναντώνται οι υπουργοί εξωτερικών των 7 πλουσιότερων χωρών και της Ρωσίας. Идет обсуждение документа, оцениваем ситуацию как сложную, потому что должны были вестись переговоры по военно-техническим вопросам, как это было условлено вместе с тем НАТО. Η εκτός προγράμματος συμμετοχή του Φιλανδού Προέδρου Μάρτια Χτισάρη στη συνάντηση των 8 δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 8 δήλωσαν πάντως πριν από λίγο ότι συμφώνησαν σε σχέδιο απόφασης, το οποίο είναι πιθανό να αποσταλεί απόψε κιόλας προς έγκριση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, ο Γιουγκοσλάβος Πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς διαμήνυσε στο ΝΑΤΟ ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την ειρηνευτική συμφωνία. Έτοιμοι να αποβιβαστούν από ώρα σε ώρα στην παραλία 2.000 πεζών. Διαφορές υπάρχουν βέβαια και σε άλλα σημεία. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι είναι εξοχισμένοι για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θέλει να αποστείλει στο Κόσοβο στρατιώτες που δεν θα φορούν και οι ανακράνοι, δεν θα είναι δηλαδή αναγνωρίσιμοι ως δυνάμεις του ΟΗΕ. Διάχυτη είναι στη διεθνή κοινότητα η ανησυχία για την τροπή που έχουν πάρει οι διαβουλεύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι συνομιλίες μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά δυσχερείς, καθώς οι δύο πλευρές έχει σταθεί αδύνατο μέχρι στιγμής να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Στη σφαίρα της αβεβαιότητας εισέρχονται πλέον τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ της σερβικής αντιπροσωπείας και των στρατηγών του ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η κάθε πλευρά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για τη συμφωνία. The Yugoslav delegation presented a proposal that would not guarantee the safe return of all the refugees or the full withdrawal of Yugoslav forces. Η Γιουγκοσλαβία επανέλαβε ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης στο Κωσυφοπαίδιο ανάλογο ψήφισμα του ΟΗΕ και κατηγορεί τον ΝΑΤΟ πως ξεφεύγει του πλαισίου της ειρηνευτικής συμφωνίας, ζητώντας τη δημιουργία ζώνης 25 χιλιόμετρων στα σύνορα του Κωσυφοπαίδιου με τη Γιουγκοσλαβία. It is pretty much as far as I can gather, pretty much the same document, but then obviously there's technicalities of how the withdrawal would take place. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, James Hay, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το αδιέξοδο είναι προσωρινό, καθώς ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός, όπως τόνισε. Επισήμανε όμως ότι η στάση αυτή δεν αφήνει περιθώρια στη συμμαχία από το να συνεχίσει τη στρατηγική που ακολουθεί 76 μέρες τώρα. And military pressure will be maintained on Belgrade until such time as they are willing to implement what they've agreed to in principle. Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ρωσίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιγκορ Ιβάνοφ κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ πως αυξάνει συνέχεια τον αριθμό των όρων του. Потому что это важное условие
прекращение военной операции. Οι αεροπορικές επιχειρήσεις επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη τη Σερβία και το Κωσυποπέδιο. Επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι, αναμεταδότες τηλεόρασης και βιοτεχνίες. Για κλιμάκωση των βομβαρδισμών, αν δεν ευοδοθούν οι συνομιλίες, μιλάει η Ουάσιγκτον. Όμως το Λονδίνο κάνει ένα ακόμη βήμα και αναφέρει πως υπάρχουν και άλλες λύσεις πέραν των βομβαρδισμών. Σαφής υπαινιγμός και χερσαία επέμβαση. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, George Robinson, δεν μίλησε σήμερα μόνο για κλιμάκωση στο ρυθμό των βομβαρδισμών, αλλά είπε επίσης ότι στο τραπέζι των επιτελών του ΝΑΤΟ υπάρχουν και εξετάζονται και άλλες επιλογές. Και όταν ρωτήθηκε αν στις επιλογές αυτές είναι και η εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, απάντησε. Well, I have no intention of saying any more about the options. The Prime Minister has made it clear there are other options. The President of the United States made the same point. These options are still on the table, but we're not saying any more about that at this stage. Την συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία ζήτησε σήμερα από την Βρετανική κυβέρνηση ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Paddy Ansdown, ο οποίος προωθείται από το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον για το ρόλο του ύπατου αρμοστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κωσυφοπέδιο, στην περίπτωση που εφαρμοστεί η Συμφωνία Ειρήνευσης. Αλλά αν το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει σοβαρά πλέον την περίπτωση να χρησιμοποιήσει χερσαίες δυνάμεις του, θα πρέπει να βιαστεί χρονικά για να προλάβει την είσοδο του χειμώνα. Τόνιζαν σήμερα έγκυροι αναλυτές στα αμυντικά και στα... ...ότι πανικός, σύγχυση και αδυναμία των βελγικών εγχών να ελέγξουν την κατάσταση επικρατεί από τη μια ως την άλλη άκρη στο Βέλγιο. Χαρακτηριστικό ακόμα είναι το γεγονός ότι στη λίστα με τα επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα γράφονται και σβήνονται συνεχώς διάφορα είδη, ενώ από την άλλη πλευρά οι βελγικές αρχές ελέγχονται γιατί δεν έχουν ακόμη δώσει λίστα με τα ύποπτα εκτροφία βοηδών, ενώ έχουν κλείσει περισσότερα από 500 ορνηθοτροφία και 400 περίπου χειροτροφία. Το θέμα βεβαίως αποκτά και την ευρωπαϊκή του διάσταση λόγω των εξαγωγών, αλλά είμαστε μπροστά και σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια Κομισιόν, η οποία αδυνατεί ή είναι αμήχανη, θα λέγαμε, να πάρει κάποια ουσιαστικά μέτρα, λόγω και της τελή υποπαραίτηση και αναμένει να αντικατασταθεί από στιγμή σε στιγμή. Οι 12 όλμοι που έπληξαν σήμερα το πρωί το αλβανόφωνο χωριό Γιάζιντσε, που βρίσκεται στις παρυφές της συνοριακής γραμμής, ανάμεσα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Ιουγκοσλαβία, ήλθαν σαν επιστέγασμα του χθεσινού ναυαγίου των ανάμεσα στη σερβική και την ατοϊκή αντιπροσωπεία. Οι όλμοι προήλθαν από τη σερβική πλευρά των συνόρων και το επισκευτήριο που άφησε ένας εξ αυτών είναι ευδιάκριτο στη στέγη του σπιτιού που βρίσκεται πίσω μου. Συνολικό αποτέλεσμα, 5 σπίτια με σοβαρές ζημίες και μερικά γεωταχή αυτοκίνητα, ενώ θύματα δεν αναφέρθηκαν. Όσο για τους Αλβανούς Κωσοβάρους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στο έδαφος της χώρας, σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ ότι ξεπέρασαν τις 270.000 και από αυτούς μόνο οι 70 περίπου χιλιάδες έχουν προωθηθεί στο εξωτερικό. Όσο για την κατάσταση στους καταβλισμούς, εξακολουθεί να γίνεται διαρκώς επαχθέστερη, ενώ αρκετά είναι και τα αιματηρά επεισόδια ανάμεσα στους Αλβανούς Κωσοβάρους πρόσφυγες. Δεν λείπουν βέβαια και εκείνα που έχουν στόχο όσους Κωσοβάρους είχαν χαρακτηριστεί στο παρελθόν στο Κωσυφοπέδιο ως φύλλα προσκύμενοι στο σερβικό καθεστώς. Στο Κουμάνοβο έχουν στρέψει την προσοχή τους στα Τύρανα για να καθορίσουν τη στάση τους ανάλογα με την έκβαση των συνομιλιών. Όμως στην Μεθόδιο με τη Ιουγκοσλαβία οι συγκρούσεις Σέρβων και Ουτσεκά συνεχίζονται. Δίχως ιδιαίτερα σχόλια, τα Τύρανα παρακολουθούν την πορεία των διαβουλεύσεων στα σύνορα Σκοπίων Ιουγκοσλαβίας, αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις, οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην αποσυμφόρηση της χώρας από τους χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν καταφύγει εδώ. Ο υπεύθυνος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Τυράννων για θέματα άμυνας, κ. Νεριτάν Τσέκα, μιλώντας στην ελληνική τηλεόραση, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διαβουλεύσεις στην παρούσα φάση θα ήταν δύσκολο να στεφθούν από επιτυχία. Ο Μιλόσεβιτς needs time to realize what he started in Kosovo, to implement so and to bring to the end the ethnic cleansing on the zones protected by KLA. Δήλωσε επίσης πως τα 25 χιλιόμετρα ουδέτερη ζώνης που αποτελεί ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ ΝΑΤΟ και Βελιγραδίου, ασχέτως με το αν είναι λογικό ή όχι, δεν είναι κάτι που η σερβική αντιπροσωπεία είναι σε θέση να διαπραγματευτεί. Εν τω μεταξύ, στα βόρεια σύνορα της χώρας, οι μάχες μένονται σε όλη τη διάρκεια που οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Σέρβων αξιωματούχων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το να κυκλοφορεί κανένας στα σύνορα Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας και συγκεκριμένα στο φυλάκιο Μωρίνα αυτές τις ημέρες είναι κάτι το οποίο κρύβει αρκετούς κινδύνους, αφού τόσο Ουτσεκά καθώς επίσης και οι σερβικές δυνάμεις μάχονται για την κυριαρχία στην περιοχή. Οι Σέρβοι σε διάστημα μόλις 3 εβδομάδων είχαν ίσως τις μεγαλύτερες απώλειες σε έμψυχο δυναμικό, αφού στο συγκεκριμένο σημείο εκτός των επιθέσεων από τον Ουτσεκά δέχονταν επιθέσεις και από τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, από τις ενεξελίξεις ή σκέψεις θα μας μεταφέρει τώρα η Άννα Παπασωτηρίου, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Άννα, τι νεότερο υπάρχει?
Το νεότερο είναι το οποίο μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πηγές στη Νέα Υόρκη, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενδέχεται να αρχίσει στις 11 ώρα Ελλάδος. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχει διευκρινιστεί από το πρακτορείο Reuters είναι αν έχει καταλήξει η ομάδα των 8 σε κάποια συμφωνία ή αν πλησιάζουν σε κάποια συμφωνία απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.